θα σου πω πιο γρήγορα μπορούσα. Το βλέπω. Έγινε κάτι? Έγιναν πολλά. Ωραία, πες μου γιατί πρέπει να πάω στο μάθημα. Δεν θα χρειαστεί να πας. Γιατί? Γιατί η δουλειά σου εδώ τελείωσε. Η συνεργασία μας έληξε. Τι εννοείς? Εννοώ ότι θέλω να φύγεις. Αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, με απολύεις. Πες το πως θέλεις. Σε ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σου και θα δώσω εντολή στο λογιστήριο για την αποζημίωσή σου. Ολογά, εσύ δυσάρεστη μένα από τη δουλειά μου. Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Ωραία, τι έγινε τότε? Ας πούμε ότι προκαλείς περισσότερα προβλήματα από όσα λύνεις. Πώς θα προκαλώ τα προβλήματα? Με τη συμπεριφορά σου. Που δεν κάνει καλό ούτε σε μένα, ούτε στην Ελπίδα και κυρίως ούτε στον εγγονό μου. Πώς μπαίνεις έτσι? Σε παρακαλώ, πέρασε έξω. Όχι, πριν με ακούσεις. Δεν έχω να ακούσω τίποτα. Είπα ό,τι είχα να πω. Από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει τι θα πεις. Σε παρακαλώ, πέρασε έξω. Όλγα, δεν πάω πουθενά. Δεν θα φύγω ούτε από εδώ, ούτε από το κτήμα. Να σου πω. Ξεχνάς ποια είμαι. Μου φαίνεται ότι εσύ ξεχνάς ότι δεν μπορείς να αποφάσεις πλέον ούτε για το κτήμα, αλλά ούτε και για τα μαθήματα. Δεν μπορείς να με απολύσεις. Δεν μπορείς να με διώξεις από εδώ. Μόνο η Ελπίδα μπορεί να το κάνει. Μην ανησυχείς και θα το κάνει. Μην πεις τον κόπο να της το ζητήσεις. Δεν θα καταφέρεις τίποτα. Έτσι λες. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Επιστρέφω στο μαθήμα μου.